Σεβασμιότατοι, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Και ξεκινώντας, θα δώσω το λόγο στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δωδώνης και πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πυρουνών για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε όσους ανταποκριθήκατε και θα σας πω το εξής, ότι όταν πριν 25 χρόνια η Εκκλησία της Ελλάδος μου ανέθεσε τη διαπίμαση της Μητροπόλεως Ακίνθρωπης, στάθηκα υπερηφάνεια, γιατί ήξερα ότι είναι μια δύσκολη περιοχή με δύσκολες συνθήκες και με ένα ναυάγιο. Πήρα μοστάρος από το τραγούδι της Αρλέτας που έπινε μαζί με έναν Άγιο. Έδωσα τη ζωή μου ολόκληρη για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του λαού μας. Νοσοκομεία, θέατρο, γυμναστήρια, εργατικές κατοικίες, πιστό γυμναστήριο, γήπεδα, ό,τι μπορούσαμε και όπου χρειάστηκε. Δεν αρνηθήκαμε ποτέ για τίποτα που είχε σχέση με το κοινωνικό σύνολο. Όμως, εκεί που βρήκαμε δυσκολία ήταν το ναυάγιο. Στη ζωή μου μπορώ να σας διηγηθώ πολλά δύσκολα, που όμως όλα βγήκανε υπέρ των απόψεών, γιατί δεν υπέρσα ποτέ τον εαυτό μου. Έτσι και εδώ απόψε θα ακούσουμε μία πρόταση και από εκεί και πέρα, μετά από τις εκλογές, πιστεύουμε ότι θα βρούμε τη λύση όπως συμφέρει στο γενικό σύνολο της Ακίνθου και κυρίως στη βαριά βιομηχανία που λέγεται πλέον ότι είναι ο τουρισμός. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο πρώτο εισαγωγικό σχόλιο θα πούμε δύο λόγια σχετικά με την ιστορία του μοναστηριού. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Δίνος Κονόμος, βορειοδυτικά του μοναστηριού της Αναφωνητρίας και στην κορυφή ενός δασωμένου ακροτηρίου που σχηματίζει η μικροσκοπική Χερσόνησο, υπήρχε η αρχαία εκκλησία του Αγίου Γιώργη των Πρυμνών. Τα περί της ιδρύσεως αυτού του ναού του κάτω Αγίου Γιώργη είναι άγνωστα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι την 4η Δεκεμβρίου του 1735 ο ηγούμενος Κύριλλος Καλόφωνος, μετά των Ευγενών Επιτρόπων, παρέδωσαν στους ιερομόναχους Μακάριο και Βαρλαάμ Πελέτη διαβίου το μοναστήρι του κάτω Αγίου Γιώργη των Πρυμνών. Και πράγματι τα ιστορικά στοιχεία μαρτυρούν πως μέσα σε πολύ λίγα χρόνια οι ιερομόναχοι Μακάριος και Βαρλαάμ Πελέτης, δουλεύοντας ακατάβαστα και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ανακαίνισαν την ερυπωμένη εκκλησία, κατασκεύασαν κοντά στο ναό μια μικρή οικία για να προστατευτούν από τον ήλιο, την βροχή και το χειμέριο άνοιγμα. Η δράση τους έγινε σύντομα γνωστή στη Ζάκυνθο και πολλοί ακολούθησαν τα βήματά τους. Προς τούτο και σύμφωνα με την από 11 Απριλίου 1550 απόφαση του προνοητή Ζακύνθου Κορνέλιο Μπάρμπαρο, το συγκρότημα της Εκκλησίας και του μοναστηριού του κάτω Αγίου Γιώργου των Πρυμνών περιήλθε στο εξής και στο ευδιγνικές, οριστικά και αμετάκλητα στην κατοχή των καλογέρων του ευλαβέστατου γέροντα και δουλευτή Βαρλαάμ Πελέτη. Λίγα χρόνια μετά το 1550, οι μοναχοί της Μονής του κάτω Αγίου Γιώργου των Πρυμνών αποφασίζουν πως έφτασε η στιγμή μετακίνησής τους σε ένα νέο, ευρύ χώρο και ασφαλή τόπο. Το παλιό μοναστήρι πάνω στο νησί του Αγίου Γιώργη πλέον τους ανήκει. Το αυτοδέσποτο, το αυτοδιοίκητο και ο κοινοβιακός χαρακτήρας της Μονής έχουν ήδη επικυρωθεί
Και το μόνο το οποίο εκκρεμεί και αναζητείται είναι μια νέα τοποθεσία με εγκατάσταση πλησίων του παλιού δικού τους μοναστηριού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ξανακαταφύγουν ξανά στις Βενετικές Αρχές. Η Βενετία για ακόμη μια φορά θα ικανοποιήσει απλόχερα και με κάθε επισημότητα και το νέο αίτημα των Μονακών. Έτσι, και σύμφωνα με τα διαταχθέντα στην από 4 Ιουνίου 1554 απόφαση του προνοητή Ζακύνθου Φραντσέσκο Μπάρμπαρο, παραχωρείται στους μοναχούς της Μονής του Κάτω Αγιώλη των Κρυμνών η κυριότητα, η νομή και κατοχή όλης της Πετρόπουλους ακαλλιέργητης και πουδενός κατεχόμενης γύρω περιοχής. Αμέσως μετά την ιστορική απόφαση αυτή, οι μοναχοί της Ιεράς Μονής του Κάτω Αγιώλη των Κρυμνών επιλέγουν ως τόπο ανέγερσης του νέου μοναστηριού τους την κορυφή του παρακείμενου λόφου Σούρπη, εντός της παραχωρούμενης τριγύρω αδέσποτης περιοχής, σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρο από την παλιά Μονή του Κάτω Αγιώργη και 330 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τις επόμενες δεκαετίες, το μοναστήρι του Αγιώργη των Κρυμνών θα γνωρίσει μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής, οικονομική και κυρίως πνευματική άνθηση. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι στο μοναστήρι του Κάτω Αγιώργη των Κρυμνών μόνασαν ο Γεράσιμος ο Νοταράς, ο θαυματουργός Άγιος και πολιούχος της νήσου Κεφαλινίας, ο Βαλάν Μελέτης, ο Βαλάν Σμύρνος, ο Ρακενδίτης θεολόγος Λόγιος, συγγραφέας και κωδικογράφος, Παχώμιος Ζουσάνος και πάρα πολλοί άλλοι. Ωστόσο, ποια ήταν η κατάσταση αυτού του περίλαμπτου και ιστορικού μοναστηριού της Ζακύνθου, την οποία αντίκρισε ο γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου, όταν κατόπιν εντολής του τότε Μητροπολίτη κ. Χρυσοστόμου, επισκέφθηκε τη Μονή του Αγίου Γεωργίου των Κρυμνών το έτος 1995. Γέροντά μας, κύριε Χρυσόστομε, κύριε Βουλευτά, κύριε εκπρόσωποι των Σχόντων Ασφαλείας, κύριε Λιμενάρχη, κύριε Διευθυντά, κύριε Κυροσβέστα, κύριε εκπρόσωποι των φορέων, κυρίες και κύριοι. Την αφορμή για τους λόγους επίσκεψης της αποσυνής εκδήλωσης αποτέλεσε ένα πολύ πρόσφατο πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερίδας, το οποίο πάνω από τη φωτογραφία του κόλπου του ναυαγίου φιγουράριζε με κεφαλαία γράμματα η λέξη αδράνεια. Αυτό. Τότε ασυνείδητα σκέφτηκα πως όλο αυτό μοιάζει και εμπολής είναι άδικο, καθώς η Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου ποτέ δεν υπήρξε αδρανής στην κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν οφείλω να αρχίσω να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη μας κύριο Διονύσιο και τον γέροντά μας κύριο Χρυσόστομο, πρόεδρο της Επιτροπής του Αγίου των Κρυμνών, για την τιμή να αποδεχτούν την εισήγησή μου για την παρουσίαση στο βίο κοινό της Ζακύνθου της πρότασης ανάδειξης και αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής του ναυαγίου. Ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο Σπύρο Ξένο για τη συμπαράστασή του στην ιδέα μου, καθώς και τον πολιτικό μηχανικό κύριο Μπονίκο, που και οι τρεις μαζί, με μια ψυχή και μια σκέψη, πιστέψαμε σε αυτό το οποίο θα δείτε στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, από την αρχή της παλιού καριέρας ασχολήθηκα με την επομένη και κλειστή τότε Μονή του Αγίου Τριουνών και πιστεύω πως η κατάθεση της προσωπικής μου αυτής μαρτυρίας θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ότι όλη εκείνη η περιοχή αναπτύχθηκε και μεταμορφώθηκε από τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις της τοπικής εκκλησίας και μόνο από αυτήν. Ας γίνω πιο συγκεκριμένος. Ήταν 14 Νοεμβρίου 1995. Παρά το γεγονός ότι ήμουν υπάλληλος μόλις 14 ημερών στα αρχεία της Μητρόπολης Ζακύνθου, ο Μητροπολίτης του Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος μου ζήτησε να συνοδεύσω και να ξαναγήσω τον μοναχό Θεόκλητο στη Μονή του Αγίου των Κρυμνών. Με τη συνδρομή του εφημερίου Πολιμών, παθούς Αναστήτου Καψαμπέλη, επισκεφτήκαμε την περιοχή. Φτάσαμε στο μοναστήρι διασύνδεσε έναν απίστευτα ανώμαλο και απαράδεκτο χωμάτινο δρόμο, ο οποίος ένωνε τον Άγιο Γιώργη με την Αναφωνήτρια. Το μοναστήρι βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Η εξωτερική πτέρυγα σχεδόν γκρεμισμένη, η σκεπή πεσμένη μέσα. Μπαίνοντας στον περίβολο, μόνο παρήγορο σημείο ο αναστηλωμένος αγέροχος πύργος της Μονής. Ακολουθεί η εκκλησία. Ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Μέσα στο ιερό, ένα ντουλάπι πεσμένο κάτω, με τους κώδικες, τα χειρόγραφα και τα ιερά σκεύη στο δάκρυο.
Το κεντρικό κτίριο, ρημαγμένο από τον χρόνο, σάπια παράθυρα, σπασμένα τζάμια, μισάνοιχτες πόρτες, έρμεο των νυχτόβιων πτηνών και τροπικών. Ο τότε μοναχός, αφού είδε την κατάσταση, προς έκπληξη όλων μας είπε: «Θα μείνω». Του λέω: «Το σκέφτηκες καλά? Εδώ είναι ερημιά. Δεν έχει ρεύμα. Δεν έχει τηλέφωνο. Δεν έχει καμία υποδομή. Πώς θα μείνεις?» Η απάντησή του μας συγκλώνησε: «Θα μείνω και θα το φτιάξω». Αυτό ήταν το έναυσμα για την ενέργεια αεράνου σε όλους τους ναούς του Ζακύθου. Συγκεντρώσαμε περίπου τότε 10 εκατομμύρια δραχμές. Φτιάξαμε το κεντρικό κτίριο, βάλαμε νερό, εκτελέσαμε ηλεκτρονικές εργασίες, το επιπλώσαμε με δωρεές χριστιανών και δημιουργήθηκαν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Αργότερα, το έτος 2000, πετύχαμε να εντάξουμε το μοναστήρι του Άγιου Γιώργη σε πρόγραμμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και έτσι αποκαταστήσαμε και την Ολυανδρική του Τέρια. Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης παρακάλεσε τον Δήμαρχο της Ακτής του Γιάννη του Ρίκη και χωρίς ο ίδιος να το σκεφτεί, διάνοιξε και διαπλάτησε τους δρόμους από τον Αφωνίδρια προς το μοναστήρι, από το μοναστήρι προς τη Βολήμα και από το μοναστήρι προς το Ναυάγιο. Επίσης, σε μικρό χρονικό διάστημα, οι δρόμοι σταυροστρώθηκαν. Είναι αυτόν που στο όνομα της νομιμότητας εμποδίζουν κάθε προσπάθεια αξιοποίησης του. Υπό τις παρούσες συνθήκες, τα ψέματα τελειώσαν. Σας ευχαριστώ. Και θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο κυρίως μενού της βραδιάς, που φαντάζομαι περιμένατε με αγωνία, την παρουσίαση της μελέτης ανάπτυξης και αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής του Ναυαγίου. Αγαπητές Σεβασμιότατε Άγιε Δωδώνης, αγαπητές Σεβασμιότατε Άγιε Ζακύθου. Λίγο τα κινητά παρακαλώ. Παρακαλώ, συγγνώμη, λίγο τα κινητά. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιερά Μητρόπολη Ζακύθου για την τιμή που μου έκανε να μοναθέσει τη μελέτη αξιοποίησης μιας τόσο σημαντικής περιοχής όπως αυτή του Ναυαγίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτρο Παράση, τον Σπύρο Ξένο και τους επιστημονικούς μου συνεργάτες για τη στενή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και για την αμερόληπτη βοήθεια που μου παρήχαν ώστε να καταστεί δυνατόν να εκπονηθεί αυτή η μελέτη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ για να παρακολουθήσετε την εν λόγω πρόταση. Μόνο και μόνο που η αίθουσα έχει γεμίσει από συμπολίτες μας από όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του Ζακύνθου, καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία της περιοχής και της Ζάκυνθου. Το Ναυάγιο, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα σύμβολα της Ζακύνθου, αλλά και της Ελλάδας. Η παραλία Ναυάγιο, η πιο γνωστή παραλία της Ζακύνθου, είναι δημιούργημα μιας ιδιοτροπίας της φύσης και ενός ναυτικού ατυχήματος. Η ιδιοτροπία της φύσης είναι οι σεισμογενείς δυτικές ακτές της Ζακύνθου και τα βαθιά νερά του Ιωνίου Πελάγους, που ζημιλεύουν αιώνες τώρα. Όλα τα παραπάνω συνάδουσαν να θεωρείται μια περιοχή παγκόσμιας προβολής που κάθε χρόνο την επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες από όλο τον πλανήτη. Ψάχνοντας κανείς στο διαδίκτυο, μπορεί να βρει χιλιάδες φωτογραφίες επισκεπτών με φώτα το Ναυάγιο, όπως αυτές που προβάλλονται εδώ. Πραγματικά θα λέγει κάποιος ότι είναι αρκετά ειδηλιακές φωτογραφίες. Αλλά είναι άξιο να παρατηρήσει κανείς το σημείο όπου στέκονται όλοι αυτοί για να αποθανατήσουν τη στιγμή. Κάποιοι είναι κυριολεκτικά γκρεμασμένοι στο γκρεμό. Έτσι, πολλές φορές η εικόνα που θέλει να αποθανατήσει ο επισκέπτης με τη φωτογραφική του μηχανή μετατρέπεται σε ρηψοκίνδυνη αποστολή. Και μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν υπήρξαν και στιγμές μοιραίες. Δυστυχώς, οι πρώτες εικόνες που συναντά ένας επισκέπτης όταν εισέρχεται την περιοχή άνοδο του Ναυαγίου είναι εικόνες πλήρης εγκατάλειψης επαξίωσης του χώρου, με κατασκευές που παραπέουν, δίχως βασικές υποδομές, όπως χώρους υγιεινής και ανάπαυλας. Συναντάς μια εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου
με αναρχηρωή ανθρώπων αλλά και κυμάτων προς κάθε κατεύθυνση. Τα μέτρα ασφαλείας είναι βιταμινά και θα τολμούσα να πω ότι η περιοχή πλέον θεωρείται άκρως επικίνδυνη. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτό αξίζει στο σύμβολο του νησιού μας αλλά και της Ελλάδος. Αν αυτή η εικόνα τέτοιας παγκόσμιας προβολής αντιπροσωπεύει όλους τους Αγγιθινούς. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και αγάπη για αυτόν τον τόπο, λάβαμε την απόφαση να προτείνουμε ένα χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής που θα λειτουργήσει σαν έναυσμα για να προτρέψει όλους τους αρμόδιους φορείς να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πάρουν σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον της περιοχής. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός θεματικού πάρκου με όλες τις απαραίτητες υποδομές, ώστε να δημιουργήσουν μια ευχάριστη εμπειρία του τουρίστα παύλα επισκέπτη που έρχεται από μακρινούς τόπους για να δει για οφθαλμό τη μαγεία και την ιδιαίτερη κάλυψη περιοχή του ναυαγίου. Θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και στις οποίες θα προσφέρονται ψυχαγωγικές υπηρεσίες γύρω από τον κύριο θεματικό άξονα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η παραλία ναυάγιο με το κουφάρι του Κλείου. Το θεματικό πάρκο θα λάβει χώρα σε έκταση 15 στρεμμάτων και θα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τους χώρους στάθμισης και εισόδου. Το δεύτερο μέρος περιέχει τις κτηριακές εγκαταστάσεις και όλες τις υποδομές για τη σωστή λειτουργία του πάρκου. Και το τρίτο μέρος αποτελείται από το κύριο στοιχείο του θεματικού πάρκου μαζί με την πλατεία και τον περιβάλλοντα χώρο. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια ανάλυση του κληρολογικού προγράμματος. Ο επισκέπτης με το που θα καταφτάνει στην περιοχή θα συναντά το τμήμα 1 όπου περιλαμβάνει τους χώρους στάθμισης. Εδώ θα δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της κυκλοφορίας με ειδικές μπάρες έτσι ώστε να ρυθμίζεται ο αριθμός των οχημάτων και των επισκεπτών που θα βρίσκονται στον χώρο του θεματικού πάρκου. Ο χώρος στάθμισης θα έχει μεγαδόν 6,5 στρέμματα περίπου και θα περιλαμβάνει 120 θέσεις στάθμισης επιβατικών οχημάτων, 10 θέσεις στάθμισης λεωφορείων και 10 θέσεις οχημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο επισκέπτης θα εισέρχεται στον προάβλιο χώρο των κτηριακών εγκαταστάσεων από μια κεντρική είσοδο. Στα αριστερά του, αυτό το σημείο εδώ, θα συναντά το κτίριο 1, όπου θα στεγάζονται οι υπηρεσίες υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών και επίσης θα υπάρχει το γραφείο διεύθυνσης και προσωπικού, το γραφείο ασφαλείας, ιατρείο και χώρο υγιεινής. Το κτίριο αυτό θα έχει μπαδόν 150 τετραγωνικά μέτρα. Στα δεξιά, το σημείο εδώ. Και συγκεκριμένα στο κτίριο 2 θα στεγαστεί ένας πολυχώρος εκδηλώσεων για συνέδρια και εκδηλώσεις. Στον υπόγειο χώρο αυτού θα στεγαστεί το γραφείο τεχνικής συντήρησης και μία αποθήκη υλικών και εγκαταστάσεων. Το κτίριο αυτό θα έχει μπαδόν 200 τετραγωνικά μέτρα και άλλο τόσο υπόγειο. Προχωρώντας, συναντάμε το κεντρικό κτίριο. Όπου μέσω αυτού ο επισκέπτης θα διέρχεται στον κύριο χώρο του θεματικού πάρκου, αλλά και επίσης θα οδηγείται στην πλατφόρμα η οποία θα καταλήγει στο σήμα κατά τεκτέν του πάρκου. Στο κτίριο αυτό θα στεγάζεται το κτίριο εισιτηρίων, γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών, χώροι υγιεινής του κοινού και καταστήματα πώληση ειδών συναφών με το θέμα του πάρκου αλλά και της Αγγίνθου, όπως σουβενίρ, αναμνηστικά, τουριστικά είδη κτλ. Το κτίριο αυτό θα έχει μεγαλύτερο 90 τετραγωνικά μέτρα. Βγαίνοντας από το κεντρικό κτίριο και κατευθυνόμενος προς τη θέα του ναυαγίου, ο επισκέπτης θα συναντά στα δεξιά, αυτό το σημείο εδώ, τον χώρο εστιατορίου αναψυκτηρίου, όπου θα μπορεί κάποιος να πάρει τον καφέ του ή το γεύμα του με θέα το Ιόνιο. Το κτίριο αυτό θα έχει μπαδόν εσωτερικού χώρου 150 τετραγωνικά μέτρα και επίσης υπαίθριο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εμβαδόν 100 τετραγωνικών. Η σκίαση του εξωτερικού χώρου θα γίνει με ξύλινες πέργολες. Εν συνεχεία, αφού διανύσει έναν διάδρομο μήκους 30 μέτρων και πλάτους 7 μέτρων, ο επισκέπτης εισέρχεται στο πιο ελκυστικό στοιχείο του πάρκου. Εκεί θα συναντήσει το σημείο ελέγχου, όπου η περαιτέρω πρόσβαση θα γίνεται με επίδειξη των άλλων εισιτηρίων. Στόχος της ιδιαίτερης αυτής κατασκευής είναι να προσφέρουμε μοναδικές αναμνήσεις στους τουρίστες. Διαπιστώνουμε όλοι ότι πλέον με την πρόοδο της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης, η εικόνα ή μία selfie φωτογραφία έχει τεράστια αξία. Εκατομμύρια επισκέπτες ταξιδεύουν προς τη Ζάκυνθο μόνο και μόνο να αισθανθούν αλλά και να φωτογραφίσουν την απέραντη μορφή του ναυαγίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αποθανατήσει αυτή τη στιγμή τον καλύτερο αλλά και ασφαλέστερο τρόπο. Αυτό το επιτυχάνουμε με την κατασκευή ενός ιδιαίτερου αερίνου περιπατητικού διαδρόμου μεταλλοειδούς μορφής, το λεγόμενο Skywalk, το οποίο θα αποτελεί το ελκυστικό στοιχείο του πάρκου. Έτσι λοιπόν, δίνουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη
να έχει μια πανοραμική θέα της παραλίας του ναυαγίου, αλλά και να βγάλει μια selfie φωτογραφία όχι μόνο στα άκρα, αλλά και πέρα των άκρων με απόλυτη ασφάλεια. Ο διάδρομος τύπου προβόλου θα έχει μήκος 20 μέτρα στο απόλυτο κενό και θα στηρίζεται σε δύο παράλληλες μεταλλικές δοκούς, οι οποίες θα γυρωθούν με μεταλλικούς πασάρους μέσα στο βράχο περίπου 14 μέτρα βάθος. Ο κάθε διάδρομος θα έχει πλάτος 2,5 μέτρα και οι δοκοί θα αποτελούνται από κύλες ορθογωνικές χαλήμιες διατομές με τυπικές διαστάσεις 70 εκατοστά πλάτους και 1,5 μέτρο ύψους και πάγος 5 εκατοστών. Το χρώμα αυτών θα είναι παραπλήσιο αυτών των πετρωμάτων, ώστε να εντάζεται όσο το δυνατό καλύτερα στο βραχώδες τοπίο. Το πάτωμα θα αποτελείται από 5 στρώσεις γυάλινων πετασμάτων, συνολικού πάγους 7 εκατοστών. Θα τοποθετηθεί γυάλινο στιφαίο ύψους 1,5 μέτρων περιμετρικά του διαδρόμου, ώστε ο επισκέπτης να έχει απρόσκοπη θέα. Ο μεταλλικός σκελετός θα τοποθετηθεί πάνω σε αποσβεστήρες κρούσεων και να εμβολιστεί τα λάδωση πάνω κάτω, όπως πολύ συχνά συμβαίνει όταν βρισκόμαστε πάνω σε πατήρα κλονητικής δεξαμενής. Η κατασκευή αυτή θα σχεδιαστεί ώστε να αντέχει σε σεισμό μεγέθους 8 της κλίμακας Ρίχτερ και ανεμοποιήσει 100 μίλια την ώρα. Μετά από την περιήγησή του στο Skywalk, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη ψυχαγωγία του, αφού σε κατώτερο επίπεδο και κάτω από τον προάβλιο χώρο του κεντρικού κτηρίου θα δημιουργηθεί εκθεσιακός χώρος υπό της γης, εκμεταλλευόμενη τη φυσική κλίση του εδάφους. Ο επισκέπτης θα ανακαλύπτει τα εκθέματα σε χώρους όπου το φως θα εισέρχεται κυρίως από το επίπεδο της γης. Επίσης, στον χώρο αυτό θα δύναται να φιλοξενηθούν και ειδικές θεματικές εκδηλώσεις περιορισμένου αριθμού ατόμων. Ο χώρος αυτός θα έχει εμβαδόν 200 τετραγωνικών μέτρων. Εν συνεχεία, στο κατώτερο επίπεδο και συγκεκριμένα στην πλατεία του θεματικού πάρκου θα υπάρχουν υπαίθριοι χώροι όπου θα είναι ανοιχτοί τόποι περιπάτου, χωρίς διακοπές, χωρίς οπλίσεις. Ο περιπατητής θα είναι εκτεθειμένος στο φως, στην ανοιχτή προοπτική, σε μια συνεχή πορεία πάνω στο όριο μεταξύ των αντιθέτων. Από τη μία, η σταθερότητα των συμπαγών στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου, όπως μέτρα και ξύλο, και από την άλλη, την αστάθεια και τη διάβγεια του αέριου και του υγρού στοιχείου. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί και να απολαύσει το θαυμάσιο τοπίο της περιοχής σε συγκεκριμένα σημεία ανάπαυλας και ανασυχής, μέρος των οποίων θα είναι σκιασμένα. Θα υπάρχουν περιοχές ανάπαυσης και τεμμένες πεγλασίδες. Εξωτερικός φωτισμός της πλατείας θα σχεδιαστεί κοντά στο επίπεδο του εδάφους. Στοιχεία υποδομής για την διοργάνωση εκδηλώσεων υπαίθρου θα έχουν ήδη ενσωματωθεί κατά την κατασκευή των πλακώστων των επιφανειών της πλατείας. Η επιφάνεια αυτή θα είναι περίπου 4,5 στρέμματα. Προς την νότια πλευρά του πάρκου θα τοποθετηθούν ειδικές κατασκευές για να φιλοξενήσουν σημεία πώλησης τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων. Οι κατασκευές αυτές θα αποτελούνται από ξύλινες διατομές και θα αποσυναρμολογούνται. Το συνολικό εμβαδόν αυτών των χώρων είναι 155 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, εδώ να αναφέρω ότι πριν από αυτές τις κατασκευές υπάρχει και δεύτερο σημείο ελεύθερης κυκλοφορίας, εδώ, όπου θα δίνει πρόσβαση στον χώρο φωτοεκφόρτωσης προϊόντων, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ, αλλά και σε οχήματα άμεσης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Έτσι, ο επισκέπτης θα έχει μια γεμάτη εμπειρία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, όπου θα μπορεί να απολαύσει τη θέα, να περπατήσει στην προστατευμένη περιοχή του θεματικού πάρκου, αλλά και να κάνει τα ψώνια του. Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός των υπαίθριων χώρων θα διακρίνεται για την φιλικότητα προς το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση. Τοπικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν όπου είναι δυνατόν για την κατασκευή των πτυσμάτων αλλά και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η χωροθέτηση των κτηριακών εγκαταστάσεων έγινε με γνώμονα τις υπάρχουσες συνθήκες, τη μορφολογία του εδάφους, αλλά και έχοντας σαν στόχο ο κεντρικός άξονας της πυροτομικής διάταξης να συμπίπτει όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο με τον άξονα του προβόλου. Έτσι λοιπόν, επιτυχάνουμε μια βαθμιδωτή γραμμική ροή λειτουργιών, όπου το επίκεντρο είναι ο πρόβολος, είναι δηλαδή η υπερκατασκευή, και δεξιά και αριστερά αυτής απλώνονται παράλληλες δραστηριότητες. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα προτιμηθούν για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του πάρκου και επίσης προτείνεται σύστημα παλάτωσης νερού, έτσι ώστε το κτηριολογικό πρόγραμμα
ακολουθεί τις αρχές της αηφόρου ανάπτυξης. Ο λιτομηχανολογικός εξοπλισμός θα επιλεχθεί έτσι ώστε να επιτυχάνεται η μέγιστη απόδοση με τη μικρότερη κατανάλωση. Συμπερασματικά, το θεματικό πάρκο αποτελεί ένα φύλακα πολιτισμού, τουρισμού και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. Χρησιμοποιεί το χώρο, τη φύση, την τέχνη και την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρέπει να το δω αξιοθέατο. Must see, όπως λένε και στην Αγγλική. Η επιρροή ενός τέτοιου εγχειρήματος θα έχει πολλαπλά ωφέλη στην οικονομική, τουριστική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του νησιού μας. Θα δημιουργήσει ένα νέο πόλο έλξης, κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Θα έχουν την ευκαιρία και οι ορεινές περιοχές κοντά στην περιοχή επέμβασης να αξιοποιηθούν και να αναδείξουν την τόσο πλούσια ιστορική και θρησκευτική παράδοση που διαθέτουν. Παράλληλες δραστηριότητες με αυτές του θεματικού πάρκου, όπως περιπατητικές διαδρομές, εξερεύνηση του φυσικού κάλους της περιοχής μέσω μονοπατιών, ανάπτυξη των κοντινών μοναστηριών, θα δώσουν μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εμπειρία στον επισκέπτη, ο οποίος πλέον θα δύναται να παραμείνει περισσότερες ώρες στην περιοχή, όπου είναι και ο κυριότερος στόχος. Δηλαδή, να δώσουμε κίνητρα στον επισκέπτη να μείνει πολύ περισσότερο από μια απλή γρήγορη επίσκεψη. Ο πολυχώρος θα μπορεί να φιλοξενήσει μια σειρά από εκδηλώσεις διαφόρου τύπου. Ειδικά βραδινά events θα μπορούν να φιλοξενηθούν συγκεκριμένες μέρες της σεζόν, όπου θα τοποθετείται ειδικά σχεδιασμένος φωτισμός προς την παραλία και το κουφάρι του πλοίου, προσφέροντας ατμοσφαιρικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Επίσης, νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και λόγω της δημιουργίας του θεματικού πάρκου, αλλά και λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που θα επιφέρει στις γύρω περιοχές. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το κτηριολογικό πρόγραμμα της προτινόμενης μελέτης και το οποίο πιστεύω ακράδαντα ότι θα εμπλουτίσει το τουριστικό δυναμικό της περιοχής, αλλά και παράλληλα θα ενισχύσει το brand name του νησιού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πρόταση να είναι η απαρχή και η σπίθα ώστε να υλοποιηθεί το έργο αυτό, το οποίο με άλλες παρεμβάσεις συνάμα θα θέσει τη Ζάκυνθο στην avant-garde του παγκόσμιου τουρισμού. Και θα ήθελα να κλείσω με μια φράση του Albert Einstein: η λογική θα σε πάει από το σημείο Α στο Β. Η φαντασία θα σε πάει παντού. Και θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι η φαντασία και το όνομα θα σε πάει παντού. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Με βάση το πρόγραμμα που είχαμε φτιάξει τις τελευταίες ημέρες, και προσπαθώντας κατά το δυνατό να βοηθήσουμε στη διαβούλευση που φαίνεται απόψε να αναπτύσσεται, έχουμε προβλέψει 10 λεπτά για... η αλήθεια είναι λίγες ερωτήσεις. Οπότε, αν κάποιος από τους κυρίους και τις κυρίες που παρευρίσκονται εδώ θα ήθελε να πει κάτι, θα ξεκινήσουμε σε 2 μόλις λεπτά και αφού δώσω το λόγο για πολύ λίγο στο βουλευτή Ζακίνθου που είναι κοντά μας, τον κύριο Σταύρο Κοντανή. Ωραία. Λοιπόν, ερωτήσεις. Κύριος Τετράδας. Ήθελα να μάθω, όπως και όλοι μας, πόσο είναι ο προϋπολογισμός του έργου και πότε θα ξεκινήσει. Λοιπόν, επειδή είναι μια πολύ αρχική ερώτηση... Παρακαλώ, για να ακούμε την ερώτηση και την απάντηση, να υπάρχει ησυχία. Λοιπόν, επειδή είναι μια πολύ αρχική πρόταση, έχει γίνει ένας προκαταρκτικός προϋπολογισμός, ο οποίος είναι της τάξης των 6-7 εκατομμυρίων. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ όμως, ότι αν υποθέσουμε, ξέρουμε ότι 800.000 επισκέπτες επισκέπτονται τη Ζάκυνθο κάθε χρόνο, περίπου. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι οι μισοί 400.000 θα επισκεφτούν το θεματικό αυτό πάρκο, με ένα απλό αντίτιμο των 3 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι σε 5 χρόνια ή σε 6 το πολύ θα έχει γίνει απόσβεση της επένδυσης αυτής. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Κυπριώτης. Δεν μπορώ να κρίνω το έργο από άποψη σε αρχιτεκτονικής. Συγχαρητήρια βέβαια στον κύριο Κουνίκο, δεν το έχω διαδοχή. Αλλά το θέμα και η απορία μου είναι η εξής. Δεν θα έχει καμία σημασία και κανένα νόημα αυτή η κατασκευή, εάν δεν υπάρχει το λαβάκι. Και
και δεν έχουμε ακούσει ποτέ τίποτα. Το σκάφος αυτό, το λεγόμενο ναυάγιο, δεν έχει πολύ διάρκεια ζωής. Δεν έχει γίνει ποτέ καμία συντήρηση για τα παθιάδια. Εάν αυτό χαθεί, κατά την προσωπική μου άποψη και λόγω δουλειά που γνωρίζετε, σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει, για ποιο λόγο να χάνει αυτό το δάσο να πει για δεν υπάρχει λόγο. Ποιο θα πάει εκεί, να δει τι. Κατάμε την παρατήρησή σας και θα προσθέσω εγώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα για να δει κάποιος εκεί, έστω και αν δεν το ξέρω. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Καλή συγκρίσεις από το Υγείο του Πανεπιστήμιου, από το τμήμα συντήρησης. Επειδή λέγεται ότι το ναυάγιο δεν θα είναι τα επόμενα 5 χρόνια, θα είναι τα επόμενα 5 χρόνια και μπορεί να είναι και τα επόμενα 10-15 χρόνια. Εάν βέβαια δεν πραγματοποιηθούν κάποιες επεμβάσεις συντήρησης στο σκάφο. Το μόνο και συγχαρητήρια για την ιδέα και για την δουλειά της. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρίνα. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Δύο προτάσεις θέλω να κάνω. Παρακαλώ. Επειδή έτυχε και είμαι παθό, πριν μια εβδομάδα είχα ατύχημα με γυναίκα φιλοξενή μου λίγου, έπεσε και έσπασε το χέρι μου. Κυρίες και κύριοι, προτείνω την άμεση και κατεπίγουσα, το άμεσο και κατεπίγον πλήσιμο της περιοχής. Για δύο πολύ σοβαρούς λόγους. Ο ένας είναι πολύ ακατάλληλο το μέρος και ανά πάσα στιγμή θα τρενίσουμε πάλι θύματα. Και ο δεύτερος και πολύ πιο σοβαρός. Όλοι γνωρίζουμε ότι το σημείο είναι μονόδρομο. Εάν σε περίπτωση από εδώ και πέρα που θα είναι η κίνηση πάρα πολύ αυξημένη, που μηγαίνει το τύχη φωτιά, θα καούν σαν τα ποντίκια χιλιάδες συνάδελφοί μας. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Ερωτήσεις και τεχνικών θεμάτων, έτσι, και του κύριου Πολύ Κοντέλη. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω αν έχει γίνει κάποια μελέτη αντοχής της περιοχής εκεί πέρα για να συγκρατήσει όλο αυτό το 25 μέτρα. Αν υπάρχει κάποια μελέτη. Και αν μπορεί να παρουσιαστεί η μελέτη, ας πούμε, γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε ελκυστή η παραλία πέσουν βράχια κάτω. Και το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι πάνω είναι ανοιχτά. Δηλαδή από εκεί που θα μας έρθει το κεφάλι είναι ανοιχτά. Γιατί εγώ είμαι και δουλεύω από κάτω. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Όπως είπα και πριν, είναι μια μελέτη σε πολύ αρχική φάση. Σίγουρα θα χρειαστεί μια εδαφοτεχνική μελέτη από κάποιο φορέα πιστοποιημένο και μια μελέτη βραχομηχανικής. Θα ξέρουμε ακριβώς αν υπάρχουν ρήγματα, αν θα ξέρουμε την κατάσταση των βράχων, των πετρωμάτων κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι όχι. Ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα πολύ στο κλείσιμο της βραδιάς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ζακύνθου, κύριο Διονύσιο, για τον αποχαιρετισμό. Σεβασμιότατε Γέροντα Μητροπολίτα Δωδώνης, κύριε Χρυσόστομη, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τον καθένα ξεχωριστά για τη σημερινή σας παρουσία και την στήριξή σας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου για την προετοιμασία της εξαιρετικής δουλειάς την οποία παρακολουθήσαμε προηγούμενα και για την οποία κόπιασαν πολύ τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, κλείνοντας την απόψινή βραδιά, επιθυμώ να καταθέσω δύο ακόμη πράγματα, τα οποία και θα πρέπει να μείνουν βαθιά χαραγμένα στο νου και στην καρδιά σας. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να θυμάστε είναι το γεγονός ότι το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, σε μία διαδρομή 5 ολάκερων αιώνων, πορεύτηκε μαζί και δίπλα με τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων, μαζί και δίπλα με τους πολίτες της νήσου Ζακύνθου. Η ιστορία του μοναστηριού μας είναι η ιστορία του τόπου μας και οι μνήμες του τόπου μας είναι το δικό μας παρόν, αλλά και το μέλλον των παιδιών μας. Το δεύτερο που θέλω να θυμάστε είναι το γεγονός ότι σήμερα δεν μαζευτήκαμε εδώ για να δούμε και να ασκήσουμε κριτική σε μία αρχιτεκτονική μελέτη. Άλλωστε οι μέρες οι οποίες θα ακολουθήσουν θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συζητήσουμε από κοντά και να καταλάβουμε. Σήμερα
Βρισκόμαστε εδώ για να αποδείξουμε και να βροντοφωνάξουμε ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και έτσι να πάρουμε την τύχη του τόπου μας στα δικά μας χέρια. Το νησί μας, ο τόπος μας, η Ζάκυνθος. Δεν μπορώ να ανεχθώ άλλο να συνεχίζει να αποτελεί τον περίγελο του σύγχρονου κόσμου. Ένα σπάνιο και ανεξίτηλο μνημείο πολιτισμού και φυσικής καλονής, που για κάποιον ανεξίτητο λόγο οι κάτοικοι του θέλουν να το καταστρέψουν, όμως φτάνει πια. Κυρίες και κύριοι, η πρόταση που καταθέσαμε σήμερα θεωρώ ότι αποτελεί μονόδρομο για την αξιοποίηση της περιοχής του ναυαγίου, για την προβολή και διαφήμιση του νησιού μας και κυρίως για την ασφάλεια των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Δια ταύτα, καλώ τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Η τοπική εκκλησία θα συνεργαστεί με κάθε φορέα και θα υλοποιήσει το σχέδιο αυτό τάχιστα, εάν βέβαια υπάρξουν οι απαραίτητες και σύνομες κρατικές εγκρίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, δυστυχώς για το νησί μας, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή. Και τότε η περιοχή αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμη κοινωνικό ναυάγιο για όλους μας. Σας ευχαριστώ.